Φύγαμε, πάμε γρήγορα στη Ζάκυνθο. Είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν με τον κύριο Νικολουδάκη, που θα δείτε τώρα, τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Ζακύνθου, για συγκεκριμένα πράγματα. Τουρισμός και Ναυάγιο. Μια παραλία που είναι παγκοσμίως γνωστή ακριβώς για αυτό που είναι. Καλημέρα, κύριε Νικολουδάκη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές Sky, σε όλη την Ελλάδα, από τη Ζάκυνθο. Πρώτα απ' όλα, είναι επισκέψιμο το Ναυάγιο? Να ξεκινήσουμε με το βασικό. Αυτή τη στιγμή το Ναυάγιο είναι επισκέψιμο μόνο από την θαλάσσια περιοχή και δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει στην παραλία λόγω επικείμενων εργασιών προστασίας της παραλίας. Πότε θα τελειώσουν αυτές οι εργασίες? Περιμένουμε να τελειώσουν άμεσα. Αλλά εγώ θέλω να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το Ναυάγιο, που είναι ένα από τα σοβαρότερα αξιοθέατα και φυσικά μνημεία της Ελλάδας, κινδυνεύει από τις επερχόμενες εξορίξεις πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή της Ζακύνθου και του Ιωνίου. Η εξορίξη πετρελαίου είναι ένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, πιθανός και πολύ ισχυρός. Κινδυνεύει με αλλίωση, λέτε, αυτή η παραλία? Αυτή και όλες οι παραλίες της Ζακύνθου και των Ιωνίων νησιών. Αν αύριο ένα πετρελαϊκό ατύχημα επιτευχθεί, θα έχουμε ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον όλου του Ιωνίου και ταυτόχρονα και για τον τουρισμό. Είπατε αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό κύριο Νικολουδάκη, να το καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή, αν θέλει κάποιος να πάει στην παραλία Ναυάγιο, πηγαίνει μόνο διαθαλάσσεις, με σκάφος. Διαθαλάσσεις, ακριβώς. Δεν μπορεί να κατεβεί στην παραλία. Σαφές. Μπορεί να παρακολουθήσει. Ενώ έχει ανοίξει τουριστική περίοδος και θα έρθουν τουρίστες στο νησί, δεν θα μπορούν να επισκεφθούν δηλαδή την παραλία? Δεν θα μπορούν ακόμα να επισκεφθούν την παραλία. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Πολύ σοβαρό. Εμείς, σαν συνδυασμός, η Νοτική Ζακυνθινή Κίνηση, το Διοικητικό Γάστρο, καταθέτουμε πρόταση ανάπλασης και ανάταξης όλης της περιοχής του Ναυαγίου, τόσο της Κερταίας όσο και της Θαλάσσης. Σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις, κύριε Νικολουδάκη, επειδή πια έχει ξεκινήσει η τουριστική θερινή σεζόν, ειδικά για ένα νησί όπως είναι η Ζάκυνθος, πώς πάμε μέχρι τώρα? Είναι θετικές. Είμαστε ακόμα συγκρατημένοι, γιατί είναι νωρίς για να δει κανείς τα αποτελέσματα. Θα γνωρίσουμε καλύτερα μέχρι το τέλος Μαΐου πώς θα είναι οι κρατήσεις. Ίσως να μην είναι η χρονιά το ίδιο εντυπωσιακή όσο ήταν το 2018. Ακόμα είμαστε σε αναμονή και κρατάμε μια στάση, να το πω, παθητική, βλέποντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Δεν είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι αυτή τη στιγμή όμως. Για να δούμε. Μάλιστα. Με τις εκλογές τι βλέπετε? Τι εικόνα έχετε για το νησί? Πιστεύουμε ότι είναι μια πρόκληση για την οποία θα ανταποκριθούν όλοι οι πολίτες. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια ενωτική πρόταση για όλο το νησί. Μια πρόταση που θα φέρει ανθρώπους. Έξω από τα κόμματα. Έξω από τα κόμματα. Μάλιστα. Ανθρώπους που θα είναι άνθρωποι της δουλειάς, άνθρωποι που ξέρουν. Αυτό είναι το βασικό. Και να φέρουν αποτελέσματα. Βεβαίως, κύριε Νικολουδάκη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολουδάκη. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε.